Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να κάνουμε μια ενημέρωση, μιας και τελείωσε πριν λίγα λεπτά η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Πανιωνίου για το θέμα ΣΦΑΕ, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή τη σεζόν, την πρώτη. Ας πούμε εκπομπή. Ας πούμε, ναι, τυπικά. Μια Γενική Συνέλευση που έλαβε τέλος. Πλέον ξεκινάμε σιγά σιγά να ονομαζόμαστε ΠΑΕ. Λοιπόν, αφού ψηφίστηκε. Ναι, η σημερινή, να πούμε, Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη ήταν καθαρά για το θέμα αν θα δημιουργηθεί ή όχι ΠΑΕ Πανιώνιος για να παίξει ομάδα στη Super League 2 που έχει δηλώσει ήδη ακριβώς συμμετοχή. Να πούμε ότι η Παμψηφί ουσιαστικά βγήκε, εγκρίθηκε το να δημιουργηθεί η ΠΑΕ. Βγήκε ένα πενταμελές. Να πούμε καταρχάς το όνομα. Να πούμε αρχικά γιατί όμως. Ότι λόγω ενός προβλήματος που έχει να κάνει με το ΓΕΜΗ έπρεπε να τροποποιηθεί, ας πούμε, λίγο το όνομα της νέας ΠΑΕ που θα δημιουργηθεί και ουσιαστικά προσθέθηκε το 1890 ΠΑΕ Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης. 1890. Ναι, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και αυτό ψηφίστηκε εννοείται από τον κόσμο που ήταν παρόν. Υπήρχε αρκετός κόσμος, μπορεί να ήταν και κοντά στα 400-500 άτομα. Είχε κόσμο, όντως. Θύρες 5 και 6 ουσιαστικά γέμισαν. Να πούμε ότι ήταν ο κύριος Λίβας παρόν, ο εκπρόσωπος, ο γνωστός δικηγόρος και εκπρόσωπος του υποψήφιου επένδυτη. Ναι, του Τσακουμάκου. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πει ο Παναγιώτης λίγο πώς ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση. Ήταν ο κύριος Άρης Ψαϊλίδης, ο κύριος Σκούρας, ο Διονύσης Κοκκινάκης, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση όλη, ο αντιπρόεδρος του Πανιώνιου Συλλόγου, ο Νικήτας Σαβέλης. Ήταν και ο σύσσωμο το και ο Διοικητικό νομικός Συμβούλιο. Σύμβουλος, όπως αναφέρθηκε από τον Γιώργο. Την κουβέντα λοιπόν την άνοιξε ο κύριος Άρης Μισαηλίδης, ο οποίος ανέλησε πλήρως όλες τις διαδικασίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για να συμμετάσχει η ομάδα στην Super League 2. Στην ουσία, 16 Αυγούστου, Γιώργο, δηλώσαμε τη συμμετοχή. Ο Ερασιτέχνης στη Super League 2 και μάλιστα είπε να πούμε, Μισαηλίδη, αυτό που λες ότι δηλώσαμε συμμετοχή και Super League 2 και στην ΕΠΟ και τηλεφωνικά. Κάνε όλες τις διαδικασίες. Για να μην γίνει κάποια πρόοδο. Ακριβώς. Ζητήσανε από την ΕΠΟ παράταση μετά τις 31 Αυγούστου, που είναι η τελική ημερομηνία για την κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου, των 150. Και αυτή τη στιγμή, από μέρα σε μέρα, λογικά, αναμένεται η απόφαση από τον κύριο Αυγενάκη. Το έχουν προωθήσει από την ΕΠΟ προς το Υπουργείο, στους αρμοδίους, για να πάρθει συγκεκριμένη απόφαση. Είναι κάτι το οποίο το έχουν ζητήσει και άλλες ομάδες. Από το Super League 2, νομίζω, είναι αυτό. Γιατί είπε ο κύριος Μισαηλίδης ότι μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Super League 2, τον κύριο Λεωτσάκο, ο οποίος ήταν θετικός, είπε το okay, και πέρασε το θέμα στον κύριο Αυγενάκη, που θα πρέπει να περάσει, νομίζω, να το δεχτεί το Υπουργείο κτλ. Κάποια ψήφιση, δεν ξέρω τι. Και αφορά και τις άλλες ομάδες, όχι μόνο τον Πανιόνιο. Όσες ομάδες πήραν την τελευταία στιγμή την πρόσκληση για να παίξουν στη Super League 2. Λοιπόν, ο Μισαηλίδης ουσιαστικά, Παναγιώτη, είπε με τη σειρά που έγιναν, δηλαδή ότι αρχικά δηλώσανε στη ΣΥΓΑΜ Εθνική, στο Κύπελο και στην πορεία, όταν ήρθε η πρόσκληση από τη ΒΙΤΑ Εθνική, κανονικά και στη Super League 2. Ακριβώς. Το λόγο στη συνέχεια τον πήρε ο κύριος Σκούρας, σαν υπεύθυνος της Διοικητικής Επιτροπής. Η σεζόν μας πέρασε. Ανέλησε πλήρως τα θέματα που. Βασικά δεν πήγε σε πολλές λεπτομέρειες, δεν ήθελα να πει. Ευχαρίστησε πάρα πολύ τον κόσμο του Πανιωνίου και ιδιαίτερα τους πάνθυρες και τους χορηγούς. Ακριβώς, και τους χορηγούς. Και τους ανθρώπους που στήριξαν οικονομικά την ομάδα αυτή τη χρονιά. Δεν ήθελα να αναφερθεί ονομαστικά για να μην αδικήσει κάποιον, όπως ανέφερε. Και ότι έχουν μπει όλες οι βάσεις και είναι ανοιχτός, βασικά είναι ανοιχτή η επιτροπή, όποιος θέλει να δώσει χρήματα να δώσει, αλλά δεν υπήρχαν σοβαρές προτάσεις, Γιώργο. Λοιπόν, μετά να πούμε ότι είπε ότι είχε τη συνάντηση με τον κύριο Τσακουμάκου, ουσιαστικά και την πλευρά του. Ο κύριος Σκούρας θεώρησε πολύ σημαντικό ότι η πλευρά του επιχειρηματία του Τσακουμάκου
έβαλε του λογιστέ του και του δικηγόρου του για να δούνε όλα τον οικονομικό έλεγχο τέλο πάντων τη ΠΑΕ. Πολύ οργανωμένα, ψάξαν τα πάντα. Ακριβώς. Και στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κύριο Λίμπα, ο εκπρόσωπο του. Και κάτι άλλο Ναι. πάνω σε αυτό που λε, και η πλευρά του Πανιωνίου έψαξε την πλευρά του κύριου Τσακουμάκου. Ναι. Ενδελεχώς, όπως λοιπόν, μας είπε ο κύριος Σκούρας. Μετά ανέλαβε το ΤΡΑΣ, το λόγο πήρε ο κύριος Λίβας. Τις οποίες δηλώσεις επισημοποίησε, να πούμε, επισημοποίησε το ενδιαφέρον του κυρίου Τσακουμάκου. Μάλιστα είπε ότι ο ίδιος και το υπόλοιπο team που εργάζεται για τον κύριο Τσακουμάκο εδώ και 10 μέρες έχουν αφήσει στην άκρη όλες τις υπόλοιπες δουλειές τους και ασχολούνται με τον Πανιόνιο, ασχολούνται με τα χρέη του Πανιωνίου, τι θα αναλάβει, αν αναλάβει τελικά ο κύριος Ακουμάκος. Γενικότερα πάντως είπε 2, 3 και 4 φορές ότι πρόκειται για ένα ζεστό ενδιαφέρον από τον κύριο Ακουμάκο. Και πολύ σοβαρό. Σοβαρό ενδιαφέρον. Να πούμε ότι ο κύριος Λίβας έχει εργαστεί στον Πανιόνιο στο παρελθόν σαν νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ, οπότε έχει γνώση τι πάει να πει Πανιόνιος, οπότε φαντάζομαι ότι γι' αυτό προτιμήθηκε από τον κύριο Τσακουμάκο να είναι ο εκπρόσωπός του και σήμερα. Το ρεπορτάζ του δικό μας λέει ότι γενικότερα έχει γίνει ένας αρκετά αναλυτικός έλεγχος από πλευράς Τσακουμάκου από τους νομικούς του για την ΠΑΕ Πανιόνιος. Το ενδιαφέρον είναι ζεστό και μακάρι να προχωρήσουν όλα καλά. Να πούμε ότι αυτό θέμα ρεπορτάζ, ότι όποιος αναλάβει ήταν ο κύριος Τσακουμάκος είτε κάποιος άλλος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Υπήρχε το όνομα του κυρίου Γκρόσου, βλέπουμε ότι δεν προχωράει κάτι. Αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος ενδιαφερόμενου στη Γουσού του Πανιωνίου ήταν μόνο ο εκπρόσωπος του κυρίου Τσακουμάκου, ο κύριος Λίβας. Και για το λόγο του αληθές να ενημερώσουμε τον κόσμο, δεν ήθελα να αναφερθεί καν το όνομα του κύριου Τσακουμάκου, απλά ηλίου φαϊνότερο μπράβο, μπράβο. Το αναφέρουμε εμείς. Σωστό που το λες. Γιατί υπήρξε μία παρατήρηση από κάποιον κύριο στην. Γιατί δεν λέτε το όνομα. Στην συνέλευση, γιατί δεν λέτε το όνομα. Για λόγους ευθυξίας, δεν να. Ήθελα να αναφερθεί ο κύριος Λίβας. Αξίζει να αναφερθεί αυτό που λες. Γιατί είπε ο κύριος Λίβας ότι δεν θέλει να διαφήμισε ουσιαστικά ο κύριος Τσακουμάκος. Γι' αυτό και δεν λέγεται το όνομά του και δεν ήθελε να το πει καν ο ίδιος. Δηλαδή δεν έχει λόγους να βγει μπροστά για λόγους διαφήμισης. Είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον για τον Πανιόνιο. Ζεστό. Και από ό,τι φαίνεται έως τώρα, έτσι, γιατί στον Πανιόνιο πολλά έχουμε δει και δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά, προχωρούν καλά τα πράγματα. Υπήρχε ένα κλίμα γενικότερης αισιοδοξίας. Να αναφέρουμε. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, Γιώργο, αναγκαστικά ο Πανιός για να μην βρεθεί στη θέση πάλι της ΓΑΜΑ Εθνικής και τα πράγματα βαλτώσουν, πρέπει να δούμε το θέμα με άλλο μάτι, πιο ζεστά ίσως, γενικότερα οι όλοι εμπλεκόμενοι. Να πούμε ότι η Γενική Συνέλευση έγινε παρουσία και αρκετών οργανωμένων του Πανιόνιου, των μαρτύρων, που η σημερινή Γενική Συνέλευση ήταν από τις πιο ήσυχες που έχω ζήσει εγώ στον Πανιόνιο. Και εσύ και νομίζω όλοι όσοι έχουν βρεθεί στο παρελθόν σε Γενικές Συνελεύσεις. Υπήρχε μια ομοψυχία, να το πω έτσι, για το καλό της ομάδας, ούτε φωνές, ούτε διάφορα πράγματα. Για το φίλο που ρωτάει, έγινε ψηφοφορία για δημιουργία ΠΑΕ. Έγινε παρουσία όλων των φίλων του Πανιόνιου που ήταν εκεί. Και παμψηφί στην ουσία. Παμψηφί. Ψηφίστηκε να γίνει η δημιουργία ΠΑΕ. Βγήκε μια πενταμελής επιτροπή από τα μέλη του Ερασιτέχνη Πανιωνίου. Λοιπόν, είναι ο κύριος Νικήτας Βέλης, ο Φώτης ο Κωνσταρίδης. Από τη Διοικούσα Επιτροπή. Από τη Διοικούσα Επιτροπή. Ο κύριος Μεχράκης, ο έφορος του Ποδοσφαιρικού Πανιωνίου. Ο κύριος Ντάκος. Ο Ντάτος. Ντάτος, με συγχωρείτε. Μαζί με τον Νικήτα τον Βέλη, που είναι αντιπροέδρη της του Ερασιτέχνη. Και ο κύριος Κατσούλης. Κατσούλης, ναι. Αυτή είναι η πενταμελής επιτροπή που θα αναλάβει να επιβλέπει, ας πούμε, τις διαδικασίες δημιουργία ΠΑΕ και συζητήσεων με τον υποψήφιο επενδυτή και τον κύριο Τσακουμάκου ή κάποιον άλλον άμα εμφανιστεί, δεν ξέρουμε. Ο Λίβας ήταν παρόν, βλέπω ερωτήσεις. Ναι, καλά κάνει και ρωτάει ο φίλος. Το είπε ο κύριος Σκούρας αυτό. Το πλάνο του είναι να του κύριου Τσακουμάκου, όπως το μεταβίβασε τον κύριο Σκούρα και ο Σκούρας το μεταβίβασε σήμερα στον κόσμο του Πανιωνίου, είναι ότι θέλει, του αρέσει το ελληνικό στοιχείο, θέλει να συνεχίσει η ομάδα με το ελληνικό στοιχείο, τον προπονητή που υπάρχει και τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, το ταλέντο. Δεν θέλει δηλαδή ούτε η ομάδα να πάει ξαφνικά πάλι σε ξένους και να μπλέξει με χρέη κτλ. Κτλ. Το αγκάθι που το τόνισε και ο κύριος Κούρας και ο κύριος Λίβας είναι τα συμβόλαια και τα χρέη. Τα χρέη σε παλιούς ποδοσφαιριστές. Υπόθηκε ένα ποσό
που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ για χρέη σε ποδοσφαιριστές. Ένα τεράστιο ποσό, όπως Έλεγχε καταλαβαίνετε. ξένου, Γιώργο. Ναι. Έλεγχε ξένου. Είναι ένα ποσό τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε. Και ο κύριος Κούρας είπε χαρακτηριστικά, που νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ότι θα πρέπει και οι παίκτες να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Όχι να χάσουν τα λεφτά τους, αλλά να πάμε σε διακανονισμούς, ώστε να πάρουν κι αυτοί όσα λεφτά πάρουν και να μην τα χάσουν και να υπάρχει και πανιόνιος. Και να συνεχίσει να υπάρχει πανιόνιος. Ναι, χαρακτηριστικά. Γιατί το παράδειγμα του κύριου Σκούρα που είναι σωστό είναι ότι άμα δεν υπάρχει πανιόνιος, δηλαδή πάει πανιόνιος και είναι πάντα εραστέχνης, ούτε οι παίκτες αυτοί θα πάρουν ποτέ τίποτα από όσα έχουν δουλέψει και από όσα τους κοστάει η ΠΑΕ. Και ούτε πανίδα θα υπάρχει στι επαγγελματικέ κατηγορίε. Εντάξει, Γιώργο, με το καλό να γίνει ΠΑΕ και σίγουρα θα υπάρξουν διακανονισμοί και διαβουλεύσει με του περισσότερου, όχι με του με όλου του παίκτε, αναγκαστικά. Μακάρι, γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα. Νομίζω ότι με του Έλληνε παίκτε είναι εύκολο, πιο εύκολο ο διάβλο επικοινωνία, ώστε και οι Έλληνε, επειδή έχουν αγαπήσει τον Πανίδα, αναδείχθηκαν οι 9 στου 10 από τον Πανίδα και τώρα βλέπουμε σε εθνική ομάδα να είναι στο εξωτερικό και σε μεγάλε ομάδε γενικότερα. Αναδείχθηκαν από τον Πανίδα, χρωστούν στον Πανίδα και νομίζω ότι οι 9 στους 10 Έλληνες θα υπογράψουν τον διακανονισμό. Το δύσκολο με τους ξένους είναι το πιο δύσκολο. Είναι με τους ξένους παίκτες, ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάμε. Μία είδηση εκ του περιστηρίου που λέμε την Κυριακή δεν θα γίνει κύπελο για τον Πανιόνιο, δεν θα παίξει το κύπελο Ελλάδος. Θα μπει στην κλήρωση με τις ομάδες της Super League 2, δηλαδή θα πάει έναν γύρο μετά. Το Σάββατο είναι το παιχνίδι με τον Ιωνικό στη Νέα Σμύρνη στις 6. 6 ώρα. Ναι. 6 ώρα. Θα υπάρχει τιμή εισιτηρίου για να υπάρξει βοήθεια οικονομική αυτή που ζητάει και η Διοικητική Επιτροπή για Πανιόνιο γενικότερα. Να πούμε ότι πάνε αρκετά καλά αυτό ήθελα από οι προαγορές της διαρκείας. Μέσα σε 3 μέρες έχει μαζεύεται μάλλον ένα κάθε μέρα σεβαστό ποσό, ναι. Αρκετά σεβαστό ποσό. Πολύ θετικό και αυτό. Πολύ ενθαρρυντικό και για τον άνθρωπο που θα μπει μπροστά σε όλο αυτό το εγχείρημα να ξέρει ότι ο κόσμος είναι εδώ και βοηθάει και δείχνει το στίγμα του. Λοιπόν. Για τον Δημήτρη που ρωτάει, αν υπήρξε θέμα Τσακίρη, ο Κωνσταντίνος Τσακίρης. Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα, η εγγυητική λίγο πολύ έχει βρεθεί. Εφόσον πάμε έτσι και δεν υπάρξει υποψήφιος επενδυτής ή δεν πει ο επενδυτής. Και ο κύριος Τσακίρης έχει βάλει ένα ποσό στην εγγυητική και ίσως βάλει και κάτι παραπάνω άμα χρειαστεί στην πορεία. Εφόσον όμως αναλάβει την ομάδα ο κύριος, ο συγκεκριμένος επενδυτής ή κάποιος άλλος. Προφανώς θα τρέξει μόνο του την ομάδα και με τους δικούς του ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ο κύριος Σταγής. Μπορεί να είναι κοντά, μπορεί να είναι δίπλα όπως ο κύριος Κούρας και οι υπόλοιποι, αλλά θα τρέξει την ομάδα όποιος υποψήφιος επενδυτής. Αυτά θα τα δούμε γύρω στην πορεία και στο μέλλον. Αν χρειάζεται ανθρώπους, τι χρειάζεται, πώς θα πάνε τα σχήματα, δεν ξέρουμε. Ναι. Θα δείξει. Το θέμα είναι ότι ψηφίστηκε. Να πούμε ότι ο κύριος Βέλης που πήρε το λόγο. Για τα θέματα προσήξης ήταν, είπαμε, το ένα δημιουργία ΠΑΕ, το συγκεκριμένο όνομα, για τη μετοχή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, που θα πάει πιο μετά αυτό, φαντάζομαι. Θα πάει πιο μετά, ναι. Δηλαδή, ποιο θα είναι το ποσό που θα ξεκινάει μια μετοχή για να αγοράσει ένας φίλος του Πανενίου ή οποιοδήποτε. Ναι, υπήρξε μια τέτοια σύστηση με κάποιους φίλους του Πανενίου. Τέλος πάντων, τα βασικά κομμάτια είναι ότι εγκρίθηκε, ψηφίστηκε, πανψηφί ουσιαστικά να γίνει ο Πανιούνιος ΠΑΕ και να προχωρήσει το Πρελίδιο. Το βασικό είναι η παρουσία του κυρίου Λίβα, το επίσημο πλέον ενδιαφέρον του κυρίου Τσακουμάκου μέσω του κυρίου Λίβα για τον Πανιόνιο. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, πως υπάρχει και βίντεο, θα το ανεβάσουμε αργότερα, το βίντεο που μιλάει ο κύριος Λίβας και ναι. Όσα είπε, θα το δείτε κι εσείς ότι είναι κάτι παραπάνω από αισιόδοξο, θα προχωρήσει. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Δεν είναι κάτι τελειωμένο, απλά είμαστε σε σωστό δρόμο και σε σωστές βάσεις. Και το θέμα το βασικό είναι τα χρέη στους παίκτες που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, κοντά στα 2 εκατομμύρια όπως έγινε σήμερα γνωστό. Είναι πολύ βασικό να υπάρξουν οι διακανονισμοί για να μπορεί να προχωρήσει ο Πανιόνιος. Γιατί δεν είναι κανείς τρελός, να το πούμε έτσι λαϊκά, να μπει σήμερα στον Πανιόνιο να βάλει 500 χιλιάρικα για να παίξει, είναι 150 της εγγυητικής και 450 του μετοχικού, και να βάλει και 2 εκατομμύρια το Φεβρουάριο για να από την τσέπη του. Δηλαδή ναι, Γιώργο, δεν υπάρχουν κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχουν τέτοια. Έτσι όπως θα αναφέρεις. Κάποιος που θα αναλάβει την ομάδα, έτσι και την ΠΑΕ, ναι. Πρέπει να εντός αγωγικών να πετάξει, να το πω απλά, κάποια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ναι. Με το καλημέρα όμως, έτσι, ναι. Με το καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε ξανά ότι η στάση όλων των φίλων του Πανιόνιου ήταν νομίζω ενωτική σήμερα. Δεν υπήρξαν ούτε διαφωνίες, ούτε ήταν όλα καλά. Ο Κυριάκος ο Σκούρας, όπως είπε και ο Παναγιώτης, ευχαρίστησε άπαντες για την περσινή σεζόν. Και κυρίως, ο Πάνθηρης το είπε αρκετές φορές, το είπε μία.
Ναι. για την όλη στήριξη που είχαν όλη αυτή τη χρονιά, με την παρουσία τους, με το νοβολό τους, όπου προσφέραν όσο μπορούσαν γενικότερα. Λοιπόν, και αυτή η εκπομπή έγινε ουσιαστικά για να ενημερωθεί όλος ο κόσμος. Μπορούσαμε να το γράψουμε, αλλά νομίζω ότι μέσω του λόγου είναι πιο... περνάει πιο σωστά το ρεπορτάζ. Είναι και άμεσο τελείως, δηλαδή δεν έχει ένα κοστάλτο στην ουσία του. Η εκπομπή θα ανέβει, θα υπάρχει, τώρα θα κλείσουμε, αλλά θα υπάρχει κανονικά στο site λίγο, θα ανέβει, θα την δείτε όσοι δεν την βλέπουν τώρα live. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο είναι το φιλικό με τον Ιωνικό. Ίσως βγει ένα live για το γήπεδο της Νέας Μήνης το Σάββατο, θα δούμε. Η εκπομπή νομίζω ότι σιγά σιγά θα ξαναμπούμε στις τετάρτες μας, όπως σε λέμε. Σε ρυθμούς επικαιρότητας. Ναι. Ενδεχομένως από την επόμενη Τετάρτη να έχουμε εκπομπή, Παναγιώτη. Θα το δούμε. Νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε πράγματα σίγουρα μέχρι την άλλη Τετάρτη. Νομίζω ότι, Γιώργο, φτάνει το τέλος του μήνα. Όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής της σημερινής, περιμένουμε να πάρθει η απόφαση της παράτασης. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να πούμε πράγματα. Αν γίνει ή δεν γίνει δεχτή από το Υπουργείο. Για την παράταση, να πούμε, γιατί την παράταση μιλάς, δεν μπορεί να πει και κάποιος τώρα στην παρέα μας. Γιατί με το, για το 150.000 πρέπει να... 350.000 είναι το μετοχικό κεφάλαιο. Λίγη προθεσμία αυτή 31 Αυγούστου, αλλά ο Πανιώνιος και οι ομάδες που ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή να παίξουν στην Πειτατική έχουν ζητήσει μια παράταση μέχρι κάποιο σημείο του Σεπτεμβρίου, φαντάζομαι. Ναι. Αυτό δεν έχει πάρθει ακόμα αυτή η απόφαση. Πάντως, λογικά θα υπάρξει θετική απάντηση από το Υπουργείο Αθλητισμού και από τον κύριο Αυγενάκη. Λοιπόν, να δούμε λίγο τον κόσμο τι γράφει πριν κλείσουμε. Αυτό απαντήσαμε και το Τζακίρι απαντήσαμε. Το πρωτάθλημα και το κύπελλο πότε ξεκινάνε. Το πρωτάθλημα λογικά κάπου τέλη Σεπτέμβρη ξεκινάει. Δεν έχει γίνει καν η κλήρωση ακόμα. Για τον Τζακουμάκο είπαμε. Το Σάββατο, παιδιά, να κάνετε live, λέει, γιατί είμαστε διακοπές. Okay. Για τα αγωνιστικά, μπορούμε να πούμε κάτι. Για τα αγωνιστικά, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Πανελλήνιου τελείωσε στο Σοφικό. 2 εβδομάδες έκατσε εκεί η ομάδα, δούλεψε καλά. Ο τραυματισμός του είναι ευτυχώς. Απέφυγε τα χειρότερα ο μικρός. Μια κάκου ουσιαστικά έχει πάθει στην κλίδα, περίπου 2 εβδομάδες εκτός. Μικρό το κακό. Το Σάββατο, φιλικό με τον Ιωνικό. Ένα δυνατό φιλικό. Έτσι. Έκανα ένα φιλικό νομίζω πάνω από τις δυνάμεις του Πανιωνίου αυτή τη στιγμή. Που ο Πανιωνίος, αν παίξει τη Super League 2, σίγουρα θα υπάρξει κάποια μικρή ενίσχυση και με πιο έμπειρα παιδιά, φαντάζομαι. Και θα έρθει αντιμέτωπο τον κύριο Δάρα. Ο Δάρας είναι γιατρός στον Ιωνικό. Εντάξει, μικρή σημασία γι' αυτό. Να πούμε ότι ο Ιωνικός είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί για τη Super League 2. Είναι μια ομάδα έτοιμη αγωνιστικά, γιατί πρέπει να έχει ξεκινήσει σωστικά η Super League 2, αν πήρε παράταση. Με budget αλφαθμικής. Θα υπάρχει κόσμος, φαντάζομαι, στον αγώνα. Τώρα, αν θα είναι μόνο οι εμβολιασμένοι, με έχουν ερωτήσει, αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Στα επίσημα παιχνίδια σίγουρα θα είναι μόνο εμβολιασμένοι. Βγήκε και χθες η επίσημη ανακοίνωση ότι θα είναι μόνο εμβολιασμένοι και επειδή με ρωτάει και κάποιος φίλος εδώ πέρα, νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι μόνο εμβολιασμένοι. Τουλάχιστον στον Ολυμπιακό, από όσο ξέρω, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μόνο εμβολιασμένοι δημοσιογράφοι μπορούσαν να βγουν. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Πού θα παίξουμε εν τέλει, αυτά λέμε τόση ώρα. Ο Σπύρος κάτι λέει για τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, αλλά αν θυμάμαι στο φεστιβάλ, καψούρα και αλητία λέει. Ποια από όλα θα πω εγώ. Γεια σα, Σπυράκο. Αυτά. Λοιπόν. Νομίζω τα καλύψαμε τη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, κρατάμε. Είμαστε αισιόδοξοι. Προχωράμε μπροστά. Δυνατά και το κεφάλι ψηλά. Λοιπόν, όλα καλά. Τα λέμε, παιδιά. Ίσως και το Σάββατο. Σίγουρα πάντως εκπομπή την άλλη εβδομάδα. Κατά 90% νομίζω θα γίνει μια κούπα. Αυτά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.